Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ξυριστικό βίντεο. Λοιπόν, σήμερα είμαι full ενθουσιασμένος καθότι θα κάνουμε ένα special ξύρισμα με μοναδικά προϊόντα και που λέτε είχαμε κάνει πριν περίπου ένα μήνα, πόσο ήταν, ένα σαπούνι από σαπονιφίτσο βαρισίνο, το μάνα της Σισίλια. Σήμερα θα κάνουμε ένα άλλο άρωμα, θα κάνουμε το κουμπέμπε. Λοιπόν, αυτό είναι special έκδοση. Έτσι, συγκεκριμένα για το 2019, όπως υπάρχουν κάποια αρώματα σε αυτή την εταιρεία, όπως το Μάνα της Σισίλια, ας πούμε, ή το Φέλγκια Αρωμάτικα, κάποια άλλα που είναι στη στάνταρ τη σειρά τους, υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι στη special τη σειρά, βγάζουν ένα μόνο άρωμα το χρόνο. Έτσι, οπότε για το 19 έβγαλαν αυτό, για το 20 έβγαλαν άλλο, το 21 έβγαλαν άλλο, το 22 που το θυμάμαι και βγήκε περίπου αρχές καλοκαιριού, είναι το μοράντο που χρησιμοποιούν εκχύλισμα από ένα καλαμπόκι, μοβ καλαμπόκι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Λοιπόν, το 19 βγήκε το κουμπέμπε. Σχετικά με την εταιρεία που είναι από το 1945, είναι στη Βόρεια Ιταλία, χρησιμοποιεί τα προϊόντα, όλα αυτά τις πρώτες ύλες για να κάνει κάποια πολύ καλά προϊόντα, πολύ καλλιτικής φύσεως, πολύ προσεγμένα. Αυτό το είχαμε πει και στο προηγούμενο του βίντεο. Δεν θα πούμε τη βάση, η βάση είναι 4,3, είναι αντίστοιχη βάση. Τα περισσότερα λάδια και βούτυρα δηλαδή που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο είναι ίδια με αυτό, εκτός από τα special συστατικά, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, που αλλάζουν από φόρμουλα σε φόρμουλα, από άρωμα σε άρωμα. Δεν θα πούμε για τα συστατικά συγκεκριμένα, τα οποία φυσικά θα είναι όλα στην περιγραφή κάτω και του aftershave και του σαπουνιού. Το κουμπέμπε τώρα που λέτε. Αυτοί τώρα εμπνεύστηκαν για το άρωμα από αυτό το κουμπέμπε, το οποίο είναι το Piper Cubeba. Είναι ένα φυτό εκεί πέρα στην Σουμάτρα και στην Τζάβα. Είναι κάποια νησιά της Ινδονησίας, τα οποία έχουν αυτό το φυτό. Και ο καρπός αυτός ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι και εδώ πέρα στη συσκευασία, όλο αυτό από μέταλλο, έτσι, και το τέτοιο και τα πάντα όλα, δεν υπάρχει αυτοκόλλητο. Ο καρπός που λέτε ξεραίνεται, είναι σε μέγεθος σαν το πιπέρι το μαύρο που έχουμε εμείς και είναι έτσι πιπεράτο και έχει ένα χαρακτηριστικό άρωμα και είναι κάτι ενδιάμεσο με το μπαχάρι που βάζουμε στα φαγητά μας και με το μαυροπίπερο που βάζουμε επίσης στην κουζίνα μας. Και αυτό ήταν ένα μπαχαρικό το οποίο το χρησιμοποιούσαν πολύ στο Μεσαίωνα και υπήρχαν πολλές συνταγές, λίγο που έψαξα δηλαδή, που είχαν δηλαδή ως απαραίτητο συστατικό αυτό το μπαχαρικό. Και ως ιδιαίτερο λάδι, ως ιδιαίτερο συστατικό για αυτό το σαπούνι έχουν ένα ιδιαίτερο λάδι, το οποίο λέγεται Monoid Tahiti, είναι αυτό από την Γαλλική Πολυνησία, εκεί πέρα στα νησιά. Υπήρχε μία, ας πούμε, πώς να το πω, παλιά, και σήμερα δηλαδή, δεν ήταν μόνο από παλιά, έκαναν το εξής. Έβαζαν λάδι καρύδας, και μέσα έβαζαν φύλλα από τη γαρδένια και έκανε ένα αρωματισμένο λάδι καρύδας. Το μονόι oil δηλαδή που λέμε, το μονόι σημαίνει στη δική τους τη γλώσσα το αρωματισμένο. Οπότε δηλαδή το αρωματισμένο, ναι, αρωματισμένο λάδι από την Ταχίτη. Έτσι. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, ας πούμε, αυτού του συγκεκριμένου σαπουνιού. Έτσι. Το οποίο προσφέρει φυσικά πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα, κουλουπού κουλουπού. Οπότε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα, το Special Edition για το 2019. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το δικό του, το Aftershave, το Balm, παύλα λοσιόν, παύλα κρέμα. Όλα είναι μεταλλικά και όλα είναι με ετικέτα περσαριστή. Όπως παλιά έκαναν λέει και τις κάνουν και τώρα πια έτσι περσαριστές, χωρίς αυτοκόλλητα, χωρίς τυπωμένα χαρτιά, τίποτα. Δεν θα πούμε, όπως είπαμε, συστατικά και σε αυτό.
Για pre-save επίσης, αυτή η εταιρεία βγάζει pre-save εκτός από κάποια λάδια, βούτυρο καρύτε, βούτυρο κακάο, κάτι τέτοια, ας πούμε, τα οποία τα βάζει την προηγούμενη μέρα. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο λάδι, το οποίο είναι αυτό, το pre-save oil, έτσι, το οποίο είναι μία σειρά, μία αλληλουχία από πολλά λαδάκια, μαζί, ας πούμε, αμυγδαλέλαιο, αβοκάντο, σταφυλέλαιο, βούτυρο καρυτέ, κάτι τέτοια τέλος πάντων, και το βάζεις πάνω στα γένια. Αυτό θα το βάλουμε λίγο πριν εφαρμόσουμε τον αφρό ή μπορεί και λίγο πριν τελειώσουμε το βίντεο, θα δούμε. Έχει μια πολύ ιδιαίτερος τρόπος, ας πούμε, γιατί είναι σαν ρολόν. Δεν το βάζεις στο χέρι δηλαδή και μετά το απλώνεις, και με αυτό σου λέω ότι και εξοικονομείς προϊόν. Δεν βάζεις δηλαδή μεγάλη ποσότητα, αλλά και το εφαρμόζεις πιο εύκολα χωρίς να λερώνεται τα χέρια σου. Το αφήσουμε εδώ πέρα λίγο μια στιγμή. Επίσης, η μηχανή μας θα είναι η Razor Okilupo, η διπλή η ατσαλένια, φορτωμένη με μια Gillette 7 O'Clock Super Platinum σε δεύτερη χρήση. Θα κάνουμε πρώτο πέρασμα με την ανοιχτή και δεύτερο με την κλειστή. Η Lavini Ψευτο Timeless από Γιάκη, ατσαλένια και αυτή. Το πινέλο μας θα είναι το Omega Roma Colosseum, καθότι είναι έτσι ιταλικό όλο αυτό. Προσπάθησα όλα να τα έχω ιταλικά, ιταλική εταιρεία εδώ πέρα. Η Razorock, ναι μεν είναι καναδική, αλλά έτσι όπως τα κάνει όλα, ας πούμε, τα σαπούνια της και τα πάντα, έχει πολλές μεγάλη έμπνευση τέλος πάντων από την Ιταλία και γενικότερα από την Ευρώπη, θυμίζει λες και είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Και τέλος θα έχουμε να πιούμε επίσης και ένα ωραίο ποτηράκι λευκό κρασί, σαρντονέ. Οπότε, για να πιούμε λίγο. Τέλεια. Για να συντροφεύσει αυτό το πολύ ωραίο ξύρισμα. Πάμε τώρα να βάλουμε... Βασικά πρέπει να φρέξουμε και λίγο το πρόσωπο, που θα το βάλουμε μετά. Πάμε να γεμίσουμε τον πόρο, να ετοιμάσουμε τα πάντα, να βάλουμε λίγο νεράκι πάνω στο σαπούνι, όπως λέει και η εταιρεία, και θα ξεκινήσουμε το φόρτωμα του σαπουνιού, τα πάντα όλα. Πάμε λοιπόν. Επέστρεψα, έβαλα ήδη το λαδάκι, το άπλωσα και λίγο με το χέρι. Τώρα, παίρνουμε το πίνελο, παίρνουμε το σαπούνι, το νεράκι από το Blooming. Το έβαλα εδώ πέρα σε ένα δοχείο δίπλα, για να χρησιμοποιήσουμε μετά δηλαδή για τη δημιουργία του αφρού μας στο πρόσωπο. Λοιπόν, τώρα που βλέπω λίγο ότι έχει στεγνώσει, ας πούμε, βάζω λίγο νεράκι από το Blooming, το νερό, ας πούμε, βάλαμε στην άκρη. Συνεχίζω λίγο ακόμα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ προς το παρόν. Τέλεια. Βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει και το φόρτωμα, υπάρχει και εδώ πέρα λίγο. Θα το πάρουμε τώρα. Θα το βάλουμε. Εδώ να ευχαριστήσω το φίλο, το Φίλιππο, που μου παραχώρησε το σετ, είναι δικό του, για να το κάνω βίντεο, να το δοκιμάσω. Γι' αυτό μπορεί κάποιοι να παρεξενευτήκατε, γιατί δεν είμαι φαν του pre-save. Γενικότερα δεν πιστεύω ότι το χρειάζεται καν ένα τέτοιο σαπούνι. Έχουμε πει πολλές φορές για την απόδοσή τους και πως τα θεωρώ κορυφαία σαπούνια. Απλά πιστεύω και αυτοί ότι χρησιμοποιούν ένα pre-save στη σειρά τους, στην γκάμα τους, για να δημιουργήσουν μια πιο μεγάλη εμπειρία, ας πούμε, πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για κάποιον που μπορεί να το θέλει, έχει προβληματικό πρόσωπο, ας πούμε, έχει πολύ ξηρό πρόσωπο, ξυρίζεται με φαλτσέτα ενδεχομένως. Λοιπόν, βάζουμε τώρα το νεράκι από το Blooming. Το βάλω όλο, δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι έως ένα ελαφρύ στρώμα. Είχα ρίξει πάνω στο σαπούνι, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα.
Το άρωμα είναι απαλό, είναι ήπιο, έτσι, δεν... δεν είναι έτσι κάπως περίεργο και πολύ έντονο. Όταν έβαλα το νερό πάνω στο σαπούνι με τη μία, μύρισε έτσι στο μπάνιο, τώρα λίγο το συνήθισα, φαίνεται, δεν μου μυρίζει τόσο. Βγάζει και αυτό μια αίσθηση καθαριότητας. Όπως είχαμε πει ότι βγάζουν τα περισσότερα σαπούνια, σαπούνι φίτσο βαρεσίνο. Δεν θα κάνουμε κι άλλο, είμαστε μια χαρά. Βλέπουμε ότι το pre-save δεν έκανε κάτι στον αφρό μας, έτσι αλλιώς ήταν αρκετά λεπτό ρευστό. Εγώ το ένιωθα δηλαδή ότι ακόμα και μετά που άπλωσα λίγο το λαδάκι στο πρόσωπο με τα χέρια μου, τα χέρια μου μετά καθάρισαν πολύ εύκολα με λίγο νεράκι. Δεν ήθελε τίποτα άλλο. Δεν ήταν έτσι κάπως βαρύ και αχύρεστο και κάτι τέτοιο. Τώρα το άρωμα θα πούμε σιγά σιγά, πάμε πρώτο πέρασμα και ταυτόχρονα θα λέμε. Γένια διημερών. Ωραία. Πολύ ωραίο. Είναι γενικότερα ήπιο. Είναι ευχάριστο. Έχει νότες από περγαμόντου και λιμόνι. Λευκό έλατο. Έχει επίσης νότες από... Για να δω και το σκονάκι μου, τι θυμόμουν κάποια. Πιπέρι, μοσχοκάριδο και χρυμπάρι. Μούσχο, πατσουλί, βέτιβερ. Ωραία, ωραίο φίλμ, ωραία προστασία. Σίγουρα βοηθάει το pre-save, δίνει το κάτι παραπάνω. Δεν είναι μόνο εφέ. Και υποστηρίζουν ότι με τα τρία περάσματα που θα κάνεις έτσι και αλλιώς, λέει, θα φύγει μετά, σιγά σιγά με το ξέπλυμα. Τι άλλο είπαμε στο άρωμα, βέτιβερ, βενζό και λάβδανο. Εγώ θα έλεγα ότι έτσι και βρεμένο και μη βρεμένο μυρίζει καθαριότητα, λεμονάκι, κάπως έτσι σπεριδοειδή και κάτι έτσι πιπεράτο, λίγο πιπεράτο όμως. Ωραίο. Πολύ ωραίο πρώτο πέρασμα. Πάμε να βάλουμε λίγο νερό. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθούμε και να ξεκινήσουμε και το δεύτερο μας πέρασμα. Στην υγειά μας. Ωραίο δροσερό. Πάμε να βάλουμε ξανά το αναφρό μας, ο οποίος αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι είναι πιο, γιατί βλέπα το βίντεο πριν ξεκινήσω, το βίντεο του παλιό, πιο υδαρής, πιο καλά ενδυτωμένος, δεν φόρτωσα και τόσο πολύ, την φορά είχα φορτώσει και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι θέλει και άλλο νερό. Τώρα έβαλα λίγο ακόμα σε αυτό το μάγουλο, πάμε να βάλουμε και στο άλλο. Ωραία. Για να καθαρίσουμε λίγο.
Τέλεια. Πάμε δεύτερο πέρασμα με την κλειστή την πλευρά. Μελιστράει χωρίς αύριο, έχει πολύ ωραία συμπεριφορά. Το σαπούνι, καλά και η μηχανή είναι πολύ ωραία. Αλλά και το σαπούνι δίνει ρέστα. Πολύ ωραίο. Για να κάνω κάτι. Ακόμα και τώρα νιώθω ότι πάλι υπάρχει ένα φιλμ και δεν είναι μόνο το σαπούνι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βοηθάει και το pre-save, φυσικά δεν το χρειάζεται κατά τη γνώμη μου ένα τέτοιο σαπούνι, ένα pre-save. Αλλά είπαμε, για κάποιον που θέλει ολοκληρωμένη εμπειρία, για κάποιον που θέλει έτσι όλα τα προϊόντα για ένα save the day, για κάποιον που θέλει λίγο έτσι μεγαλύτερη ολισθρότητα, μεγαλύτερη προστασία, είναι ό,τι πρέπει. Και όχι και πολύ άγριο, είναι κοντά στο 20, είναι 50 ml, αλλά θες πολύ λίγο ποσότητα, οπότε θα σε πάρει πάρα πολύ καιρό να το τελειώσει. Τέλος πάντων, πάμε να απλώσουμε λίγο τον αφρό που έμεινε στο πινέλο. Δείτε πόσο πολύ υπάρχει. Το παίρνω όλο αυτό, το βάζω στο πρόσωπο, ξεπλύνω τα πάντα λίγο εκεί πέρα, όλα να τα συμμαζέψουμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε να κάνουμε και την εφαρμογή του aftershave μας. Πάμε να βάλουμε και το aftershave. Το κουνήσω λίγο ακόμα. Το κουνήσα και off camera για να ανακατευθούν όλα καλά τα συστατικά. Είναι σε συστατικά σχεδόν αντίστοιχο με το Manadi Sicilia. Πολύ πολύ μικρές αλλαγές. Είναι έτσι αλλιώς από τα πιο μοντέρνα αυτές που βγάζει αυτή η εταιρεία. Πες να βάλω πάλι πολύ. Το θέμα είναι ότι είναι τόσο πηχτό, οπότε θέλει λίγοι σταγόνες. Εγώ έβαλα λίγες παραπάνω, όπως φαίνεται. Τσούξιμο ιδιαίτερο όχι, αλλά όπως και στο μάτι της Σισίλα νιώθεις τα συστατικά να μπαίνουν μέσα στο δέρμα σου, έτσι να το θρέφουν. Και είναι πιο μπάλμ, ας πούμε, παρά αλκοολούχος. Αν και έχει αλκοόλ και τέτοια, λίγο ωραία να φύγουν, ας πούμε, αυτά τα ζουμιά από το aftershave. Λοιπόν, να πιούμε και λίγο όμως κρασάκι, το αφήσαμε. Πόσο πιούμε, μια-δυο γουλιές. Αχ! Τέλειο. Λοιπόν, που λέτε. Εκτός κάμερας έβαλα τον αφρό. Έτσι ξεπλήθηκα, έκανα. Δεν ένιωσα το οτιδήποτε περίεργο συγκριτικά με το σχετικά με το, pre-save oil που βάλαμε πριν. Δεν ένιωσα μια λαδίλα, δεν ένιωσα ότι δεν μπορεί να φύγει από το πρόσωπο. Σχεδόν σαν να το είχε απορροφήσει, είχα νιώσει. Η αλήθεια είναι ότι και με το πινέλι όμως και με τον αφρό όλο αυτό θα ήρθε και θα πώς θα το πω, θα σηκώθηκε από την επιδερμίδα, δεν θα έμεινε εκεί πέρα, ας πούμε, γιατί υπήρχε κίνηση, υπήρχε τρύψη, υπήρχε ζεστό νερό, υπήρχαν όλα αυτά. Γενικότερα ένα πολύ ευχάριστο άρωμα, ένα αρκετά ωραίο άρωμα, καταλληλό 100% σχεδόν για blind buy, όπως σχεδόν όλα, το πούντια, το
για το Μανατή Σεσίλια, ποιο άλλο έτσι που ήταν αρκετά καλό για Blind Pie, το 70, το Φελκιά Αρωμάτικο νομίζω, είναι σχεδόν όλα πολύ καλά, έτσι με μια πολύ πολύ έντονη νότα καθαριότητας, καθαρού σοπνιού, πολύ ωραία συμπεριφορά. Αντίστοιχη με το Μάνα της Σεσίλια, το Μάνα της Σεσίλια παίζει να ήταν λίγο πιο ενυδατικό, πιο να μαλάκωνε πιο πολύ το δέρμα, αυτό δεν ήταν τόσο πολύ, παρόλα αυτά ήταν αρκετά ολιστηρό, αρκετά προστατευτικό. Μπορεί να ήταν και ο τρόπος που το χειρίστηκα την προηγούμενη φορά, μπορεί αυτός να ήταν λίγο πιο σωστός ο τρόπος που το χειρίστηκα με το νεράκι του που το είχα ήδη και το έβαζα πάνω και το έκανα τον αγρό σου και όλα αυτά. Νιώθαινα πιο ωραίο πως σε αυτή τη φορά, αν και τι έγινε. Όταν ξεπλήθηκα και είχα έτσι στεγνό το πρόσωπο μετά από την πετσέτα ας πούμε, που το έκανα έτσι τα βουναριστά, ήταν κομπλέ για περίπου 1-2 λεπτάκια. Μετά άρχισε έτσι λίγο να με τραβάει, ας πούμε, με κάνει. Μετά που έβαλα το aftershave, στην αρχή ήταν έτσι λίγο πιο βαρύ. Τώρα το έχει προφήσει τελείως. Είναι σχεδόν πουδράτο, πουδράτη η αίσθηση. Μπορώ να πω ότι είναι μεν πουδράτη, αλλά είναι εντατική. Δεν με τραβάει, δεν με κάνει το οτιδήποτε. Θα δούμε όμως και στη συνέχεια πώς είναι. Φυσικά τα πάντα θα τα πω κάτω στην περιγραφή, όπως πάντα, ας πούμε, τα νέα σαπούνια. Λέω το πώς έχει, λέω πώς ήταν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιο αργά, ας πούμε, πώς ήταν, πώς είμαι το επόμενο πρωί, όλα αυτά. Ήρθε η λοσιόν και έκλεισε πάρα πολύ ωραία αυτό το ξύρισμα. Μυρίζει πολύ, χωρίς να έχει ένταση μεγάλη, αλλά είναι έντονο άρωμα, έτσι όπως και το σαπούνι, όπως και όλα αυτά. Μπορεί να είναι ακριβό, γιατί κάνει 37 περίπου, 36-37 ευρώ, αλλά είναι 150 γραμμάρια, triple milled, και πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να σας τελειώσει πολύ σύντομα, δηλαδή μιλάμε, θα σας πάρει χρόνια, ακόμα και με καθημερινό ξύρισμα, πάνω από ένα χρόνο σίγουρα. Είναι πολύ έτσι συμπυκνωμένο όλο. Επίσης δεν χρειάζεται πολύ φόρτωμα, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Εγώ έβαλα ένα πολύ μεγάλο πινέλο συνθετικό, συνθετικό μεν, αλλά μεγάλο πινέλο. Με ένα πιο μικρό πινέλο θα είναι μια χαρά. Δεν θέλει έντονο backbone για να μπορέσει να φορτώσει τα πάντα. Είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, μιλάμε αυτή η εταιρεία, δεν σταματάει να με εκπλήσει κάθε φορά που χρησιμοποιώ τα προϊόντα της. Και σήμερα το ξύρισμα ήρθε να δει πάρα πολύ ωραία με όλα τα υπόλοιπα υλικά, αλλά και με το pre-save oil, το οποίο έχει πολύ έξυπνη εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ η ποσότητα που έχει εδώ πέρα μέσα, 50 ml, και χρησιμοποιείς ούτε 1 ml το ξύρισμα, δηλαδή μιλάμε για το τίποτα. Έτσι είχα και αρκετά γεννάκια, οπότε βοήθησε όλο αυτό για να γλιστρήσει πάρα πολύ εύκολα η λούπο μας με τη διπλή την κεφαλή DC, που μου αρέσει πολύ, με μια Gillette Xenoclock μαύρη, super platinum. Γενικότερα με πολύ ωραίο ξύρισμα, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου για το pre-save αν χρησιμοποιείτε εσείς κάποιο τέτοιο της σαπονιφίτσιο. Αν σας αρέσει αυτό το στυλ του βούτυρο καρυδέ, του 100% βούτυρο καρυδέ, βούτυρο κακάο ή ένα ακόμα πιο βούτυρο έχει, που το βάζει την προηγούμενη μέρα για να μαλακώσει το δέρμα σου και όλα αυτά, πείτε μου πώς σας φαίνεται και αυτό. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Κάντε like, comment, subscribe. Πείτε μου την άποψή σας στα σχόλια, όπως πάντα, να κάνω μια ωραία συζήτηση και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να έχετε όμορφα ξυρίσματα. Τα λέμε, καλό μας βράδυ.